μακράν το πιο χαρακτηριστικό σημείο αυτής της μοτοσυκλέτας. Ο προβολέας είναι ιδιαίτερα χαμηλά τοποθετημένος, περίπου όπως και στο προηγούμενο Z1000 δηλαδή, με τη διαφορά ότι τώρα το περίεργο αυτό σχήμα του σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι ακόμα πιο μικρό σε μέγεθος. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα αποδοτικός και μπορείς να βασιστείς επάνω του αν θες να οδηγήσεις γρήγορα σε επαρχιακή οδό το βράδυ. Η Σέλα είναι επιτυχημένη εμφανισιακά για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θυμίζει την προηγούμενη έκδοση του Z1000 που η Καβασάκη ονόμαζε Δέρμα Φιδιού, αλλά ήταν απλά σαν να είχες απλώς το σεμεδάκι της γιαγιάς σου επάνω της. Γενικά, το Z1000 έχει μια ιδιαίτερη εμφάνιση, που αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι δεν θα αρέσει όλους, διότι η εμφάνιση είναι καθαρά υποκειμενικό πράγμα. Ανεξαρτήτως της εμφάνισης όμως, το Z1000 έχει έναν ιδιαίτερα γραμμικό κινητήρα που το μετρήσαμε στα 124,8 άλογα, που έχει μια χαρακτηριστική κλωτσιά στις 7% με 7.500 στροφές, όμως γενικά δεν υπάρχουν ούτε τρύπες ούτε σκαμπανεβάσματα στην απόκριση του γκαζιού. Οπότε είναι εύκολο να διαχειριστείς όλη αυτή τη δύναμη χωρίς traction control. Το Z1000 το μετρήσαμε στη ζυγαριά μας 221 κιλά γεμάτο, που είναι ακριβώς και η μέτρηση που δίνει η Καβασάκη, που δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο μεγάλη ειλικρίνεια. Έχει αλλαγές στη γεωμετρία σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, πράγμα που σημαίνει ότι η θέση οδήγησης έχει γίνει λίγο πιο περίεργη, σκυφτή αλλά χωρίς να δικλώνει πολύ τα πόδια, με στενό τιμόνι, το οποίο μάλιστα δεν κόβει και πολύ, μόλις 29 μοίρες δεξιά και αριστερά. Πράγματα τα οποία αρχίσαν να τα σκέφτεσαι μόνο μέσα στην πόλη και ιδιαίτερα αν έχει κίνηση. Γιατί εδώ, στον επαρχιακό δρόμο, και όταν θες να οδηγήσεις γρήγορα, δεν τίθεται κάποιο θέμα. Σε αυτή την περίπτωση απολαμβάνει το γραμμικό κινητήρα που λέγαμε προηγουμένως και την καλή αίσθηση που έχει από το πυρούνι, όμως η πίσω ανάλυση έχει γρήγορη επαναφορά που σε συνδυασμό με το μικρό μεταξόνιο κάνει τη μοτοσυκλέτα να είναι λίγο νευρική στις υψηλές ταχύτητες, ισόδες, στροφές. Στον αντίποδο όμως όλων αυτών είναι το πλαίσιο, που βασίζεσαι στην ακαμψία του και αντισταθμίζει την κατάσταση. Επίσης παίρνει από το φρενάρισμα, κυρίως από τον εμπροστροχό όμως. Πίσω δεν του λείπει η δύναμη, του λείπει όμως η αίσθηση. Το ABS ωστόσο δουλεύει σωστά και αυτό αντισταθμίζει την κατάσταση. Το σύνολο του Z1000 είναι μια αρκετά καλή μοτοσυκλέτα που παίζει έντονα με το στοιχείο του εντυπωσιασμού σε ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση. Μας άρεσε ο γραμμικός τετρακύλινδρος με την χαρακτηριστική χρειά του, η λειτουργία της εμπρός ανάρτησης και του εμπρός φρένου. Και δεν μας άρεσε η λειτουργία του πίσω φρένου, η γρήγορη επαναφορά της πίσω ανάρτησης και το μικρό κόψιμο του τιμονιού.